Πάω στον κύριο Κώστα Πικραμένο. Καλημέρα κύριε Πικραμένε. Τι ξεκίνημα ήταν αυτό κύριε Σαγκή? Με συγχωρείτε, άλλα είχαμε πει, αλλά εδώ με συγχωρείτε, δεν καταπίνεται με τίποτα αυτό. Ό,τι και να μου λέει, μου γράφουν εδώ σταμάτα και εκείνο, δεν καταπίνεται, δεν μπορείς να το καταπιείς. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα να κάνουμε κουβέντα για την ακροδεξιά στα σώματα ασφαλείας και σε ένοπλες δυνάμεις. Δεν με ενδιαφέρει εμένα να κάνουμε τέτοια ιστορία. Κουβέντα κύριε Πικραμένε, αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εκτελείς υπηρεσία με απλωμένα τα πόδια και με σήματα νίκης και χαμογελαστός, έτσι κάνεις φρουρά χώρου που έχει ολοκληρωθεί αστυνομική επιχείρηση και το μοιράζουν στο Viper ως τι, ως λάφυρο, για να καταλάβω δηλαδή. Και είναι και Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Μάλιστα. Εγώ να δεχτώ ότι το μήνυμα, αυτό το χυδαίο μήνυμα, να το δεχτώ μέχρι αποδείξεις του αντιθέτου, ότι αυτό το χυδαίο μήνυμα που υπάρχει στη φωτογραφία στην οποία ποζάρει και είναι γνήσιο, αυτό δεν το αμφισβητεί, παρότι λέει ότι κυκλοφόρησε μόνο στην κλειστή ομάδα Viper του πρώτου αστυνομικού τμήματος Ηρακλείου και ο ίδιος την έσβησε από το κινητό του, τη δική του πόζα. Το μήνυμα, η δημιουργία μου τα κατάφερε, πετάξαμε μετά από 22 χρόνια τους άπλητους από τον Ευαγγελισμό στο Ηράκλειο. Γαμώ τα σπίτια σας, βρωμιάριδες, η πόλη είναι δική μας, καρκίνο στα σπίτια σας, να δεκτώ ότι είναι μοντάζ. Φωτογραφία όμως δεν είναι. Ο ίδιος έχει υποβάλει μήνυση σε αυτόν που υποτίθεται ότι έκανε το μοντάζ. Καταγνώστον χθες, ότι μόλις το πληροφορήθηκε χθες, έκανε μήνυση κατά αγνώστων. Κατά αγνώστων, μάλιστα. Από το 12 όμως έχει μία συγκεκριμένη, διάβασα μερικά, προβολή μηνυμάτων. Αν έχει χακαριστεί, αν έχει χακαριστεί και εκεί, νομίζω ότι θα έπρεπε να το αναφέρει. Ναι, πολλά χακαρίσματα μαζεύονται. Έχετε υπόψη σας τι προβλέπει ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας επί αυτών? Δεν είναι ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας, είναι ο πειθαρχικός κώδικας της Ελλάς, ο οποίος προβλέπει ότι ανεξαρτήτως βαθμού υπηρεσίας και χρόνου υπηρεσίας, δηλαδή όσον αφορά την απόταξη αστυνομικού, το πρώτο που αναφέρει είναι ότι πράξεις, διαβάζω ακριβώς, πράξεις που υποδηλώνουν έλλειψη πίστης, σεβασμού και αφοσίωση στο Σύνταγμα και στο δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας, ουσιαστικά η πειθαρχική ποινή που προβλέπεται είναι απόταξη από το σώμα. Μάλιστα. Εγώ δεν εύχομαι να συμβεί αυτό. Εύχομαι να αποδεικτούν όλα ότι είναι προϊόν στοχοθέτησής του, στοχοποίησής του. Πρέπει όμως μέχρι να διευκρινιστεί να πάει στην άκρη. Κοιτάξτε να δείτε, η διαδικασία που ακολουθείτε είναι διαθεσιμότητα, είναι αυτό που λέμε η συντηρητική πράξη προτού γίνει η ΕΔΕ, γίνεται η ΕΔΕ, το πόρισμα της ΕΔΕ πηγαίνει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και από εκεί και πέρα, με βάση αυτό που σας είπα πριν από λίγο, αν το Πειθαρχικό Συμβούλιο αξιολογήσει ότι εδώ έχουμε πράξεις, διότι και η δημοσίευση, θα δούμε κατά πόσο είναι μοντάζ ή όχι, αλλά και τα προηγούμενα που διαβάσατε από το 2012 και μετά, διότι αφορά και από ό,τι κατάλαβα αναφέρεται στον κύριο Μιχαλολιάκο, στον κύριο Κασιδιάρη, δηλαδή στην ηγετική ομάδα, με υβριστικό, τρόπο, στην ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης, όπως έχει καταδικαστεί από τα δικαστήρια της Ελλάδος, μάλιστα, οι οποίοι από τις πράξεις, από τις δηλώσεις και από την παρουσία τους και οι ίδιοι ήταν κατά της δημοκρατικής συνταγματικής τάξης. Από εκεί και πέρα είναι θέμα πειθαρχικού συμβουλίου, συγγνώμη, να αξιολογήσει κατά πόσο κύριε οι δηλώσεις του κύριε είναι δικές να αφορούν και κατά πόσο αυτό εμπίπτει στην παράγραφο Α που σας ανέφερα πριν από λίγο. Ακούστε με, δεν είναι μόνο αυτά για τη Χρυσή Αυγή, με συγχωρείτε. Εδώ υπάρχει, αν δεν είναι και αυτοί χακαρισμένοι και μοντάζ, υπάρχει ανάρτηση η οποία αφορά το Γιώργο Παπανδρέου. Κάτω από την είδηση ξανά πέσε από το ποδήλατο ο Παπανδρέου. Η ανάρτηση, αν δεν έχει χακαριστεί, του Γενικού Γραμματέα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, για να ήταν το καταλάβω. Από τότε Γενικός Γραμματέας, από το 12. Όχι, και μετά. Ο αστυνομικός ήταν τότε. Αστυνομικός. Ναι. Γαμώ το σπιτάκι σου, ένα ποδήλατο δεν μπορείς να οδηγήσεις και ήθελες να κυβερνήσεις ολόκληρη χώρα. Αυτά προς τους τερκινεκέδες που τον ψηφίζαν τόσο καιρό. Είναι αυτή έκφραση ανθρώπου αστυνομικού? Ας τα πει στο σπίτι του όπως θέλει. Δημόσια, ξέρετε, το Facebook είναι δημόσιος χώρος. Και τι λέγονται στα κοινωνικά δίκτυα. Το θέμα είναι ότι αν η εκπαίδευση που έχουν πάρει
η αστυνομική, ή αν θέλετε η λιμενική, ή αν θέλετε η στρατιωτική, ότι τουλάχιστον επειδή φοράτε μία στολή και ουσιαστικά εκπροσωπείτε το κράτος και μάλιστα το σκληρό πυρήνα του κράτους, θα πρέπει να είσαστε τουλάχιστον κόσμοι στις δημόσιες εμφανίσεις σας, κυρίως με την ιδιότητα του κρατικού υπαλλήλου. Αν λοιπόν υπάρχει μία χαλαρότητα, ένας χαβαλές ακόμα και σε αυτές τις ευαίσθητες υπηρεσίες, καταλαβαίνετε που φτάνουμε. Μάλιστα. Θεωρώ όμως, για να μην τα ισοπεδώνουμε, ότι η συντριπτική πλειονότητα των αστυνομικών. Όχι, όχι, δεν θα μου το πείτε αν αυτό. Κάποιοι συμμερίζονται. Δεν θα μου το πείτε έτσι. Φροντίζουν στα κοινωνικά δίκτυα να μην εκτίθεται. Το είπαμε αυτό, δεν θα μου το πείτε έτσι. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν σας πω ότι θα πείτε, αλλά δεν είναι αυτή η συζήτηση. Προφανώς και η συντριπτική πλειοψηφία είναι άνθρωποι δημοκρατικοί και πιστοί σε αυτό που υπηρετούν, το ελληνικό σύνταγμα και τον πολίτη. Προφανώς. Είναι ένα ερώτημα πώς πέφτει η ένωσή του να βγάλει μια ανακοίνωση. Να ψάξει λίγο, διότι με συγχωρείτε πάρα πολύ. 2021 μετά το σεισμό έχει αναρτηθεί μια είδηση περί πλιάτσικου στο Αρκαλοχώρι μετά τους σεισμούς. Έρχεται μετά μια άλλη είδηση που λέει ότι η ελληνική αστυνομία ανακοινώνει δεν υπήρξε πλιάτσικο στα σπίτια των σεισμόπληκτων. Και υπάρχει μια ανάρτηση κάτω από την οποία γράφει ο ίδιος, αν δεν τον χάκαραν και το 21. Αιώνια πουσταράδες δημοσιογράφοι. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Και το λέω και για τους συναδέλφους μου. Και τον κοιτάμε. Η ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα. Υποτίθεται ότι η δήλωση που κάνει έχει και την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα. Ουσιαστικά εκφράζει χωρίς να το θέλει και χωρίς να ταυτίζονται τα μέλη της Ένωσης με αυτά που λέει. Θέλω να πω ότι εδώ έχει χαθεί μπάλα, έχει χαθεί το μέτρο. Μην ξεχνάτε ότι και ο άλλος στα Χανιά, ο οποίος κράταγε τα χαμνά του την ώρα που πήγε να τον συλλάβει η εισαγγελέας πριν από 1,5-2 μήνες, ήταν και αυτός νομίζω Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων. Σωστά μάλιστα, ή όχι? Μάλιστα, σωστά το λέτε. Μου φαίνεται στην Κρήτη έχετε χοντρό πρόβλημα, για να μην πιάσουμε τώρα τις άλλες περιφέρειες. Κύριε Πικραμένα, σε λίγο χρόνο που απομένει, θέλω, σας ζήτησα γιατί είναι πολλά τα γεγονότα, αλλά τι να κάνουμε, πέσαμε σε αυτό. Θέλω με πολύ έτσι μεγάλη ταχύτητα, αξιολογώντας τα σημαντικότερα, και θα τα πούμε από εβδομάδα πια. Ελάτε. Τα σημαντικότερα είναι ότι, για να μην πιάσουμε τώρα τα ελληνοτουρκικά, όχι, και όχι, την στρατιωτική επιχείρηση που ετοιμάζουν οι Τούρκοι σε Συρία και Ιράκ μετά και από τις δηλώσεις εχθές του Χακάν Φιντάν, να δούμε όσον αφορά τα 3-4 υπουργεία στην Ελλάδα, για να δούμε ότι αυτά που λέγαμε την Παρασκευή με τον κύριο Ιφαντή και τις 20 υποθέσεις εθνικής ασφάλειας, η κανονικότητα συνεχίζεται και η ζωή συνεχίζεται. Όσον αφορά λοιπόν το Υπουργείο Προπό, εχθές βγήκε μία ανακοίνωση από τον Γαδάρχη όσον αφορά τη διαλεύκανση της υπόθεσης με τους Τούρκους στη Λούτσα. Μου φαίνεται γίνανε χειρότερα τα πράγματα παρά καλύτερα. Με την έννοια ότι οι δύο που έχουν συλληφθεί, ο 32χρονος και ο 28χρονος, ζούσαν στην Ελλάδα με πολιτικό άσυλο. Υποθέτω, υποπτεύομαι ότι πρόκειται για πρώην γιουλενιστές. Ο ένας εξ αυτών ήταν και στη Διεύθυνση Πληροφοριών της τουρκικής αστυνομίας. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε σε ποιους ανθρώπους δίνουμε πολιτικό άσυλο και αν γίνεται και αυτό που λέμε το background check. Ξέρουμε τι, από πού κρατάει η σκούφια τους και πώς αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται στην Ελλάδα νόμιμα και κάνουν και διακίνηση μεταναστών. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, πού είναι οι εκτελεστές, πού είναι οι φωνιάδες, πού είναι οι δολοφόνοι, αυτοί που κρατούσαν το όπλο και ρίξανε τις χαριστικές βολές. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν φύγει, υποθέτω. Δεν βρίσκονται στην Ελλάδα. Και θα δούμε κατά πόσο αυτοί οι δύο που έχουν συλληφθεί θα ανοίξουν πραγματικά το στόμα τους. Άλλη υπόθεση. Υπόθεση με τους Κροάτες χούλιγκαν. Γίνεται ό,τι γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφια. Έχουμε νεκρό. Έχουμε τις συλλήψεις των 105 Κροατών. Αλλά ουδείς σκέφτεται να ελέγξει την αποστολή της ομάδας της Ζάγκρεπ, η οποία φεύγει προς το αεροδρόμιο. 64 ήρθανε δηλωμένοι στο δελτίο, 65 φύγανε. Και μαθαίνουμε ότι ο 65ος ήταν ο γιος ενός μέλους της αποστολής και αυτός συμμετείχε στα επεισόδια. Άρα έχουμε έναν τύπο τώρα ο οποίος έφυγε φορώντας την αθλητική ενδυμασία της Ζάγκρεπ και βρίσκεται κάπου αυτή τη στιγμή στην Κροατία. Θα ζητήσουμε από την Κροατία να μας το στείλει? Σιγά μην μας τον στείλουν πίσω. Ήδη το κλίμα είναι βαρύ μεταξύ των δύο χωρών πάνω σε αυτό το θέμα.
ο κύριος Κικίλιας στο Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής ανακοινώνει εχθές σε συνέντευξη τύπου ότι τώρα θα φτιάξουμε νόμο, λες και δεν είχαμε το νόμο Χαρδαλιά του 2020, όπου θα ορίζονται οι αρμοδιότητες ανά Υπουργείο, ανά Περιφέρεια και ανά Δήμο. Δηλαδή θα ξαναφτιάξουμε το επιτελικό κράτος που υποτίθεται ότι φτιάξαμε το 2019. Πάμε στον κύριο Δένδια. Πηγαίνει στην Κύπρο, μας μιλάει ότι τα Ραφάλ και η Μπελαρά δεν βρίσκονται μακράν της Κύπρου, δεν υπάρχει καμία παρουσία ούτε στον αέρα ούτε στη θάλασσα εν προκειμένου, και την ίδια στιγμή αρθρογραφεί στο τεχνικό επιμελητήριο, νομίζω σε κάποιο περιοδικό, ότι στην Ελλάδα επικαιροποιήσαμε την πολιτική εθνικής ασφάλειας. Μα στην Ελλάδα δεν υπάρχει στρατηγική εθνικής ασφάλειας. Ποτέ δεν έχει εκπονηθεί και δεν ξέρουμε και ποιος θα την εκπονήσει τελικά. Από εκεί και πέρα, αναφερθήκατε στο Καστελόριζο και στο τετράχρονο παιδάκι. Αυτό δείχνει πραγματικά κατά πόσο το ελληνικό κράτος θεωρεί το Καστελόριζο ελληνική επικράτεια, διότι αυτό πρέπει να αποδεικνύεται καθημερινά στην καθημερινή ζωή των πολιτών, να βλέπουν ότι το ελληνικό κράτος είναι παρόν ακόμα και σε θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και όχι να πηγαίνει στην Τουρκία απέναντι για να έχει τις όποιες παροχές. Και επειδή μιλήσαμε για το θέμα της υγείας, ο κύριος Χρυσοχοΐδης τώρα φιλοτιμήθηκε να ουσιαστικά διώξει τη διοίκηση του νοσοκομείου, διότι στο Sky βγήκανε εικόνες από την κατάσταση που υπήρχε στην ψυχιατρική κλινική. Σταλάμος. Ναι. Λοιπόν. Και τώρα ανακοινώθηκε ότι θα αλλάξουν όλοι οι διοικητές από 1η-1η του 24. Λοιπόν, όποτε έχουμε προβλήματα, εγώ το προτείνω να τα βγάζει ο Sky, διότι όλοι με το που βλέπουν Sky, δεν ξέρω, τους πιάνει μια ανατριχίλα στην κυβέρνηση και σου λέει αφού μας κράζει ακόμα και ο Sky, πρέπει να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε. Τώρα, γεννής ΑΦΑΚ. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να αμφισβητήσει ότι η γεννής ΑΦΑΚ του ομίλου Al Bayrak καμία σχέση με το γαμπρό, είναι συνωνυμία, η οποία είναι ουσιαστικά, πώς το λένε, συγκοινωνούν τα δοχεία με Φιντάν και Υπουργείο Εξωτερικών. Οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ τα γνωρίζουν αυτά. Δεν βγάζει ειδήσεις, ουσιαστικά δεν παίζει το ρόλο του μαρτυριάρη για όσα προέρχονται, για όσα θα γίνουν στο μέλλον όσον αφορά τις λεγόμενες αποστρατικοποιήσεις. Και να το ξεκαθαρίσουμε εδώ, γιατί υπάρχει παρεξήγηση. Η εφημερίδα η τουρκική δεν είπε χθες ότι αποστρατιωτικοποιούνται τα νησιά. Είπε ότι νησιά τα οποία ρητός δεν είναι κατεγραμμένα στις συνθήκες της Λοζάνης ή στη συνθήκη των Παρισίων, βλέπε π.χ. Φαρμακονήσι για παράδειγμα, δεν θα ενισχυθεί περαιτέρω η ήδη υφιστάμενη στρατιωτική παρουσία. Που σημαίνει ότι μία φρουρά που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Καλόλιμνο για παράδειγμα, δεν σημαίνει ότι θα αποσυρθεί, αλλά δεν θα πατήσει το πόδι του ακόμα ένας φαντάρος παραπάνω. Αυτό το μήνυμα λοιπόν περνάει σ' ΑΦΑΚ, ότι εμέσως ουσιαστικά μπαίνει ταβάνι στην υφιστάμενη στρατιωτική παρουσία και δεν θα υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση στρατευμάτων στα λεγόμενα νησιά της γκρίζα ζώνης. Το οποίο είναι χοντρό, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να το δούμε και την άλλη εβδομάδα. Μάλιστα. Και άρα η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι δεν αλλάζει η στρατηγική μας στη φύλαξη των νησιών είναι μια γενικόλογη, λέτε, αναφορά. Θέλω να κλείσουμε με μια δική σας ανάρτηση. Σας αφνιδιάζω, ε. Ναι, πείτε μου. Ραφάλ, Μπελαρά, F-16 Viper αναβαθμισμένα και εσείς βγάζετε μια είδηση ότι το 2022 έληξε η σύμβαση παροχής δορυφορικών εικόνων του γαλλικού Ήλιος 2 προς το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. Και ρωτάτε, ναι, έχει υπογραφεί νέα σύμβαση ή υπάρχει κενό δορυφορικών δεδομένων που οδηγεί πρακτικά σε τύφλο στην πολεμική αεροπορία? Στις αρχές του 2000 είχαμε υπογράψει μία σύμβαση με τη γαλλική κυβέρνηση. Τότε ήταν Σιράκ πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ήταν η Έλιος 1. Τι είναι η Έλιος 1? Είναι το σύστημα δορυφόρων που έχει η Γαλλία σε τροχιά και από εκεί και πέρα εμείς κατ' επιλογή αναδιαστήματα παίρνουμε πληροφορίες, δορυφορικές εικόνες για επικαιροποίηση στόχων της πολεμικής αεροπορίας επί τουρκικού εδάφους. Από το Έλιος 1 πήγαμε στο Έλιος 2, διότι εξελίχθηκε η τεχνολογία και από ό,τι μαθαίνω το 2002 είχε λήξει αυτή η σύμβαση που έχουμε με το γαλλικό κράτος. Δεν έχω μάθει, δεν έχω επιβεβαιώσει αν έχουμε πάει σε ανανέωση της σύμβασης
ή αν είμαστε σε περίοδο ακόμα διαπραγματεύσεων. Αν είμαστε σε περίοδο διαπραγματεύσεων, έχει φροντίσει το ΓΕΑ σε αυτό το διάστημα να μην έχουμε το λεγόμενο κενό, που σημαίνει ουσιαστικά να μην έχουμε εικόνες σε πραγματικό χρόνο για το τι γίνεται απέναντι. Και το λέω αυτό διότι αν δεν έχουμε δίκτυα πληροφοριοδοτών από τη μεριά της ΣΕΙΠ, αν δεν έχουμε και τους δορυφόρους, ουσιαστικά είμαστε τυφλοί. Ό,τι μαθαίνω εγώ και εσείς από το διαδίκτυο, μαθαίνουν και στο ΓΕΘΑ. Δεν έχουν δηλαδή άλλα ηλεκτρονικά μέσα για να μπορούν να δούνε τι γίνεται στην απέναντι πλευρά. Ας το δούμε λοιπόν όλο αυτό το πακέτο με Αγχίλιο, με Στεφανοβίκιο, με Δαδιά, το θέμα ότι στον Εύρο δεν υπάρχουν πλέον δάση για να γίνουν στρατιωτικές μανούβρες όπως λέμε σε περίοδο πολέμου. Ας το βάλουμε λοιπόν όλο αυτό το πακέτο και το βλέπουμε την άλλη εβδομάδα σφαιρικά. Ζητώ συγγνώμη, αλλά τι να σας κάνω, σήμερα πέσατε στην περίπτωση, κύριε Πικραμένα. Έχετε και τοπικό ενδιαφέρον, διότι λοιπόν, αφορά το Ηράκλειο. Το καταλαβαίνω. Το παρακολουθούμε το θέμα, γιατί είναι πολύ σοβαρό και δείχνει ότι υπάρχει μια παθογένεια όσον αφορά αυτό το θέμα με τη συμπεριφορά των ενστόλων και κατά πόσο είναι ειλικρινά πιστή σε αυτό που λέμε δημοκρατικό ήθος. Καλημέρα.